Από πού παίρνετε τηλέφωνο? Από Φλόρινα. Ναι, πες ό,τι θέλετε. Ένα απέραντο ευχαριστώ στον πατέρα Αυγουστίνο για όλη του την προσφορά στον χώρο της Εκκλησίας μας. Τον νιώθουμε στήλο της Ορθοδοξίας και κρίκο στη συνέχεια των πατέρων μας και του ευχόμαστε να ξεπεράσει τα 100 χρόνια. Τον αγαπούμε πολύ και έχουμε πάντοτε την ανάγκη για τις προσευχές του. Να ζήσει. Ονομάζομαι Γιώργος Θεοδωρίδης. Ναι. Όταν πεις πώς μας ήρθε στην περιοχή μας, εγώ ήμουν 6 μηνών, δεν θυμάμαι βέβαια τίποτα. Είμαι δάσκαλος και εύχομαι στον δεσπότη μας να τα καταστήσει. Καλό παράδεισο, χρόνια πολλά. Και ο ίσκος του μόνο να πέφτει στην περιοχή μας φτάνει. Αυτά, με ευλογείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Ό,τι θέλετε. Πού παίρνετε τηλέφωνο? Από Πτολεμαϊδα. Ναι, πες ό,τι θέλετε. Χρόνια πολλά στον πάτερ Αυγουστίνο. Ο Θεός να τον έχει πάντα στα χέρια. Όσο καιρό θέλει, ο Θεός γνωρίζει. Έχουμε ανάγκη από τις προσευχές του, από την προστασία του. Τον ευχαριστείς πολλές για όλα τα έργα τα καλά που έχει κάνει. Εγώ περισσότερο για τον ραδιοφωνικό σταθμό έχω ευχαριστείς πολλές. Διότι μας έγινε η αιτία να γνωρίσουμε τον Χριστό περισσότερο και τον ίδιο και όλους τους ανθρώπους του. Ευχαριστώ πολύ. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός έχει ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για να εκφράζετε τις ευχές σας. Ορίστε. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Φλόρινα εκεί. Φλόρινα, ναι. Από πού παίρνετε τηλέφωνο? Σας παίρνω από ένα χωριό της Πτολεμαΐδος, του Δευτερό. Ναι, σας ακούμε. Αγαπώ πολύ τον πατέρα Αυγουστίνο. Του εύχομαι χρόνια πολλά, ευλογημένα. Να εύχεται και για μας, για τα παιδιά μας, για όλο τον κόσμο. Του εύχομαι κοντά στον Χριστό από τώρα και στην αιωνιότητα. Και να ευλογεί και μας. Αυτά δεν ξέρω να πω πολλά, είμαι αγράμματη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Εμείς σας ευχαριστούμε και δεν χρειάζονται πολλά γράμματα για να εκφράσει κανείς την αγάπη για κάποιο πρόσωπο. Καλημέρα. Χαίρετε. Χρόνια πολλά στο σεβασμιότατο, τον αγαπάμε πραγματικά. Μισό λεπτό, από πού παίρνετε τηλέφωνο? Ορίστε, από τη Μοντοκόμη, η Παρθένα είμαι. Ναι, να είστε καλά, πέστε τι θέλετε. Χρόνια πολλά, πραγματικά τον αγαπάμε. Χαίρομαι όταν τον ακούω. Πάρα πολύ. Να είναι καλά. Και εδώ παράδεισο έχει και εκεί που θα πάει παράδεισο έχει. Θα έχει. Αυτό το πιστεύω, είμαι σίγουρη. Σαν Άγιο τον αγαπάω. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ορίστε. Χαίρετε. Χαίρετε. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον επισκοπό μας. Με συγχωρείτε, πού παίρνετε τηλέφωνο? Ορίστε. Από πού παίρνετε τηλέφωνο? Από εδώ, από τη Φλόρινα. Ναι, πέστε ό,τι θέλετε. Να τον ευχαριστήσω γιατί με την παρουσία του ανέθρεψε όλη τη γενιά μας, εμπαιδεία και νουθεσία Κυρίου, και φύτεψε μέσα μας την αγάπη στο Θεό και στην Ελλάδα, και έχει καταθέσει τέτοια κεφάλαια μέσα μας, που μας δίνει τη δυνατότητα να μεταλαμπαδεύσουμε και στα μικρά παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Από Πτολεμαΐδα. Ναι. Εγώ δεν θα έλεγα μόνο 32 χρόνια, αλλά από τότε που ήταν αρχιμανδρίτης στο ΓΕΣ, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, σαν στρατιώτης του Χριστού και της Πατρίδος, σαν πνευματικά του παιδιά, δεν θα ξεχάσουμε αυτή την ανεκτίμητη υπηρεσία στο δύσκολο έργο και τον υπεύθυνο ρόλο που έχει διαδραματίσει επί 50 ετία. Θα είμαστε κοντά του, γεμάτη δύναμη, αποφασιστικότητα, τόλμη και ενθουσιασμό που πηγάζει μέσα από την αθάνατη ψυχή του εσταυρωμένου Ναζωραίου που υπηρέτησε τόσα χρόνια. Του ευχόμεθα καλό παράδεισο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Ορίστε. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Εύχομαι κι εγώ ο Θεός να του δίνει κι άλλα πολλά χρόνια για να μας νοθετεί. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, αλλά είναι και νους. Και ο νους μπορεί ακόμα και από την ηλικία αυτή να προσφέρει για το καλό μας. Ο Θεός λοιπόν να τον χαριτώνει, να τον ευλογεί και προσευχές για το ποιμνιό του να γίνουν στήριγμα και ελπίδα για μας. Τον ευχαριστούμε και πάλι από το βάθος της καρδιάς μας για ό,τι έχει προσφέρει στην αγαπημένη μας πόλη τη Φλόρινα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Χαίρετε. Ορίστε. Ναι. Καλημέρα. Χαίρετε. Θα ήθελα να πω κι εγώ κάτι. Από πού παίρνετε τηλέφωνο, θέλετε? Από Φλόρινα. Ναι, πες ό,τι θέλετε. Τα όσα υπόθηκαν προηγουμένως ασφαλώς είναι πολύ λίγα ώστε να μπορέσουν να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το μεγάλο ανάστημα του πνευματικού ανδρός. Οπωσδήποτε όμως όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο πατήρ Αυγουστίνος. Η Φλόρινα έχει μια ομπρέλα επάνω της που τη σκεπάζει και την προφυλάει από κάθε κακό. Ίσως να μην το καταλαβαίνουν, αλλά έτσι είναι. Όταν φεύγει κανείς από τη Φλόρινα και ξαναγυρίζει, τότε το νιώθει αυτό. Βλέπει μια σκέπη να την αγκαλιάζει. Είναι ο Θεός που αγαπάει τον πατέρα Αυγουστίνο και φυλάει τη Φλόρινα. Σεβασμιότατε, σας αγαπούμε και σας ευχόμαστε καλόν παράδεισο. Το έργο σας θα μείνει αναντικατάστατο. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Χαίρετε. Θα θέλαμε να πούμε κάποιο μήνυμα για τον πατήρα Αυγουστίνο από την κατασκήνωση. Ναι, ό,τι θέλετε. Σεβαστέ μας πατέρα Αυγουστίνε. Η έκτη σκηνή, παιδιά της Φλόρινας, ομάδα Αγία Μαρίνα των κατασκηνώσεων της πρώτης, αισθάνεται την ανάγκη να σας εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την όμορφη κατασκήνωσή μας, καθώς και για την αγάπη και τη φροντίδα σας προς τους νέους. Με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 32 χρόνων από την ημέρα της εκφρονήσεώς σας, θα θέλαμε να σας ευχηθούμε ολόψυχα, ώστε όλοι να χαρίζει μακρότητα ημερών, ώστε να γιορτάσετε τα 40 και παραπάνω χρόνια της επισκοπής σας. Προσευχόμαστε και παρακαλούμε το Θεό, η φλόγα της πίστης που καίει μέσα σας και σας κρατάει αιώνιο έφηβο, να μεταδοθεί και στις δικές μας δύο ψυχές. Με πολύ σεβασμό και αγάπη στα πνευματικά σας παιδιά. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ραδιοφωνικό σταθμός, ο Ιερός Χρυσόστομος. Μια ελπίδα στον ορίζοντα. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής Δεύτερο πλάνο του διδασκάλου και παρουσιαστού Κωνσταντίνου Χρυσάκη στον τηλεοπτικό σταθμό Top Channel της Κοζάνης. Η αγάπη του γέροντος και για την πόλη της Κοζάνης, που σαν άγγελος Θεού ήρθε την κατοχή για να την σώσει με το φλογερό του λόγο και τα συσίτια των 8.150 πιάτων που παρήχε ημερησίως σε προφηματικά παιδιά, σε πυροπαθείς, σε πρόσφυγας, σε φυλακισμένους και σε όλους τους πεινασμένους, μένει ζωντανή στη μνήμη των Κοζανητών. Ας ακούσουμε τον πρώην δήμαρχο της Κοζάνης Ιωάννη Παγούνη και τον συνταξιούχο έμπορο Κωνσταντίνο Τιάλιο, που γνώρισαν τον πατέρα Αυγουστίνο εκείνες τις δύσκολες ημέρες της γερμανικής κατοχής. Η εκπομπή που ακολουθεί εντάσσεται στον κύκλο των εορτών επί τη συμπληρώση εκατονταετίας του γέροντος αγωνιστού ιεράρχου πατρός Αυγουστίνου Καντιώτου. Ας έχουμε την ευχή του. Άρα, το έζησα εγώ. Δηλαδή. Ήμουν πολύ φανατικός με τον Αυγουστίνο. Γιατί όμως ενέπνεε την αγάπη του πατήρα Αυγουστίνου. Γιατί αυτός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μετέδιδε ειλικρίνεια, αγάπη, ανέπτυσε, ας πούμε, ζητήματα κοινωνικά κυρίως. Κατάλαβες. Τουλάχιστον εγώ το έσμαξα. Τα κηρύγματά του ήταν φλόγα σκέτη. Πόσα χρόνια ήσουν δήμαρχος Κοζάνης? 8 χρόνια. 8 χρόνια. Η σχέση μου δε μαζί με τον Αυγουστίνο ήταν τεράστια. Και μάλιστα αυτό, αν το βοηθάει η μνήμη του, ήμασταν μια φορά στην Τολεμαϊδα, κάναμε μια εκδήλωση για το περιβάλλον. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και ο Αυγουστίνος. Γιατί αυτός ήταν από πλευράς
δεσπότης Φλόρινας, έτσι. Η Ορδέα και η Φλόρινα ήταν μαζί και καθόμασταν δίπλα-δίπλα. Ο καθένας παίρναμε το λόγο για να πούμε πέντε πράγματα για το περιβάλλον κτλ. Μεταξύ αυτών πήρα και εγώ σαν πρόεδρος της ΤΕΔΚ Κοζάνης και Δήμαρχος Κοζάνης. Και αφού τελειώνοντας το λόγο είπα αν πρόκειται για πέντε μεροκάματο ή δέκα εκατό χίλια λοιπόν να πάμε όλοι λοιπόν στα νεκροταφεία λέω να ξεπατωθούν, να ξεπατωθούν, να ξεπατωθούν. Και πήγα να κάτω στη θέση μου. Οπότε δίπλα ήταν ο Μητροπολίτης και σηκώνει πάνω, με φυλάει και λέει βεβαίως και να ξεπατωθούν. Αυτό λέξει. Και τελευταία που είχαμε να μας πάλι, έχοντας ο άνθρωπος τη μνήμη του και πάντα ήταν καλός αυτά. Λοιπόν, δεν με έλεγε μιστρά δήμαρχο, ξέρω εγώ, πως είπαμε δήμαρχο να ξεπατωθούν, να ξεπατωθούν, και εγώ μαζί με αυτόν, ακολουθώντας. Το λέγατε σαν πίσω. Το ξεπατωθούν, να ξεπατωθούν. Αν το θυμάται αυτό, μπορεί να το θυμάται. Πρώτα, από το 44 και μετά, προέκυψε και ο εμφύλιος και εκείνα και τα άλλα. Ήταν μια λύση αντιμετώπισης του λαού, ο οποίος θα πέθαινε εάν δεν τον τάιζε ο αυτοί. Ήταν πολυμήχανος, δεν ήταν κανένας χωρίς πρωτοβουλία και χωρίς δραστηριότητα. Και ιδιαίτερα με την ευαισθησία που διέκρινε να βγάλεις, τουλάχιστον να μην υπερβάλλω 2.000 πιάτα την ημέρα. 2.000. Εγώ είμαι μάρτυρας, ότι ερχόταν εγώ στην Κουζάνη και πέθαιναν. Μας έβαζε την καρότσα πίσω 3-4 νέους για να φορτώνουμε τα πράγματα και πούσαμε τις καμπάνες του χωριού, έρχονταν ο κόσμος εκεί, έκανε ένα χείριγμα και γυρίζαμε το φορτηγό γεμάτο. Ό,τι θέλαμε βρίσκαμε. Μέχρι και ξύλο κουβαλούσαμε για να λάβουμε τα καζάνια να μαγειρεύουμε. Δεν υπήρχαν άλλα μέσα. Ούτε πετρέλαια, ούτε πετρογκάζ και τέτοια πράγματα. Αυτή η ακτινοβολία του πατέρα Αγουστίνου πέρασε τα σύνορα της Κουζάνης. Πέρασε τα σύνορα του νομού, έφτασε και στα κέντρα του Ερυθρού Σταυρού, τα οποία είχαν έδρα στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Όταν ο Ερυθρός Σταυρός, χωρίς να πάρουν ειδησιμησίθη εδώ και διερεύνησε τα πράγματα εκεί, διότι πρόκειται περί αξιολόγου ανθρώπου και περί αξιολόγου οργανώσεω και καλή διαχειρήσεω, άνοιξε του κουρονού και μα έδωνε όλα τα αγαθά του Θεού, αρκεί μα είπαν όσα μπορείτε περισσότερα πιάτε την μέρα να παράγετε. Και με ομιλία του πατρός Αυγουστίνου και την ενθάρρυνση που μας έδωνε και με τον κόσμο να μας περιβάλλει και τον κόσμο που έρχονταν νηστικός από την περιφέρεια, οι πυροπαθείς και αυτοί που ήταν κυνηγημένοι από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, μας ανάγκασαν να δημιουργήσουμε τέσσερις εστίες καζανιών που έπαιρνε κάθε καζάν 800 πιάτα και βγάναμε 8.000 πιάτα τη μέρα. Φτιάναμε τρεις βάρδιες και τα καταναλώναμε όλα. Εκτός αυτού είχαμε αναλάβει και την τροφοδοσία των κρατουμένων στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως που ήταν τώρα που είναι το στρατόπεδο Μακεδονομάχων, που είναι το σώμα στρατού, στην αριστερή πλευρά και πίσω ήταν τα κρατητήρια. Εκεί υπήρχαν κρατούμενοι από τα Γρεβενά, από την Καστοριά και από την Κουζάνη. Αυτού πήγε. 8.000 πιάτα που σας λέω, τα παρήχαμε και κατοίκων, δηλαδή έρχονταν. Ξέραμε ότι πρώτα έρχονταν αυτοί που έτρωγαν εκεί. Εκεί ήταν καμιά 150-200, δεν χωρίστηκε περισσότερο οι εστιακάτοικοι. Αυτοί ήταν οι μόνοι που έτρωγαν εκεί. Τα προφηματικά παιδιά έτρωγαν εκεί. Δεν τα δίναμε στο σπίτι τροφή, γιατί δεν εμπιστευόμαστε ότι τα φάνε τα παιδιά, μόνο τα φάνε αέρα. Εκεί έρχονταν τα παιδιά, έτρωγαν το πρωινό του το βούτυρο, το μαρμελάδα, το μέλι. Έρχονταν το μεσημέρι, έτρωγαν το κρεατάκι του. Το βράδυ έπαιρναν ύστερα τροφή στο σπίτι. Ξερά τροφή. Είχαμε κονσέρβες, είχαμε πράγματα τέτοια. Αλλά τα άλλα τα πιάτα όταν λένε 8.000 πιάτα, διότι αυτό ίσως ορισμένοι και να το αμφισβητήσουν, είναι ότι μαγειρεύαμε και παρήχαμε 8.000 πιάτα. Αυτοί που έρχονταν ανταρτόπληκτα απ' έξω και πυροπαθείς, έμεναν σε σπίτια της Κουζάνης. Άλλα τα επίτασαν, άλλα έμεναν στην Αγία της Σοφίας, στην Αργύρου, στον Άρθη, Κάλικη, και έρχονταν αυτοί και έτρωγαν σε εμάς. Έπαιρναν τροφή από εκεί. Είχαν καραβάνα, του μπακράτς, του πιάτο και έτρωγαν στο σπίτι τους. Δίναμε το ψωμί, δίναμε το φαγητό, δίναμε το φρούτο όταν είχαμε, αν είχαμε και συνήθως το φαγητό. Δεν είχαμε και πολύ μεγάλη ποικιλία βέβαια, γιατί αυτά μας έδωσε ο Ερυθρός Σταυρός.
Κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει 100 χρόνια από τη γέννηση μιας μεγάλης μορφής της ελλαδικής εκκλησίας. Και λέω μεγάλης μορφής γιατί όσο και αν διαφωνεί κάποιος με τις ιδέες και την πρακτική του Αυγουστίνου Καντιώτη, σίγουρα θα συμφωνήσει ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ιεράρχης, στάθηκε και στέκεται ακλόνητος στις ιδέες του, υπερασπίστηκε και υπερασπίζει με πάθος αυτά που η Ορθοδοξία πρεσβεύει, κυνηγήθηκε και διώχτηκε σε όλη τη ζωή του, όχι τόσο από τους αντιπάλους του, αλλά από τους υποτίθετες συναγωνιστές του και πάμπολες φορές έπαιξε τη ζωή του κορώνα γράμματα, αγωνιζόμενος για τις ιδέες και τα πιστεύω του. Με λίγα λόγια, ο Αυγουστίνος Καντιώτης έβαλε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε αυτά όλοι συμφωνούμε. Για το έργο αυτού του ιεράρχη, για το έργο τόσο το πατερικό όσο και το κοσμικό, θα συζητήσουμε σήμερα με 4 από τα χιλιάδες πνευματικά του παιδιά. Αριστερά μου έχω τον πρώην διευθυντή της ΕΤ3 και δημοσιογράφο, τον κύριο Γαβριήλ Λαμψίδη, ο οποίος άφησε τη δουλειά του, τις τόσες υποχρεώσεις του, στη Θεσσαλονίκη. Χαρά μου που είμαι μεταξύ σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Δεν είναι λίγο πράγμα να έρχεται κάποιος φίλος από τη Θεσσαλονίκη να συμμετάσχει στην εκπομπή και να ξαναγυρίσει πάλι στη συμπρωτεύουσα. Εγώ θα ήθελα να ήμουν σκόνη στο ράσο του πατρός Αυγουστίνου και αυτό που έκαναν ένα τίποτα. Και αυτό νομίζω το λένε όλα τα πνευματικά του παιδιά. Όχι μόνο εσείς. Έχουμε την κυρία Νίκη Καπλάνογλου. Η κυρία Καπλάνογλου, η αγάπη της οποίας ξεχυλίζει πάντοτε για τον πατέρα Αυγουστίνο, ξεχυλίζει όπου σταθεί και όπου βρεθεί η αγάπη αυτή και που γι' αυτόν έχει εκδώσει σειρά βιβλίων με θέμα τη ζωή και το έργο του. Να πούμε ότι η κυρία Καπλάνογλου μας παραχώρησε και το οπτικοακουστικό υλικό που θα παρακολουθήσουμε σήμερα από την εκπομπή μας. Επίσης, να πούμε ότι στα χέρια μας κρατούμε και το καινούριο βιβλίο της κυρίας Καπλάνογλου που έχει τίτλο «Μια ζωντανή ιστορία, ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη», το βλέπετε κι εσείς. Είναι το τελευταίο βιβλίο για τον πατέρα Αυγουστίνο. Σε αυτό περιέχονται δραματικές στιγμές του Αυγουστίνου Καντιώτη όταν ήταν ιεροκήρυκας στην Κοζάνη. Ντοκουμέντα από τις διώξεις που ο ίδιος υπέστη από την τότε ιεραρχία της Εκκλησίας όσο και από τις κρατικές αρχές, αλλά και επίσης περιέχει το βιβλίο αυτό πολλά απομαγνητοφωνημένα κηρύγματα του πατρός Αυγουστίνου, τα οποία η κυρία Καπλάνογλου στη διάρκεια των δεκαετιών που πέρασαν μαγνητοφωνούσε και τώρα τα δημοσιεύει για να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό. Επίσης, δεξιά μου, ο πατέρας Λαβρέντιος Γρατσίας, αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας. Χαιρόμαστε, πάτερ μου, που σας έχουμε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ο κύριος Βόγδης Γεώργιος, υπεύθυνος προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδέας. Πριν λίγους μήνες. Εδώ και λίγους μήνες σταμάτησα, έδωσα τη σειρά μου σε κάποιο νεότερο και καλύτερο. Ωστόσο, συνεχίζετε την προσφορά σας στο ραδιοφωνικό σταθμό? Για την ώρα όχι. Εντάξει. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτησή μας με εσάς, κύριε Λαμψίδη. Τι συναισθήματα σας διακατέχουν όταν βλέπετε τον πνευματικό σας πατέρα, έστω και από τηλεοράσεως? Ναι. Τα συναισθήματα καμιά φορά είναι δύσκολο να τα εκφράσει κανείς.
Πάντως αισθανόμαστε μια περηφάνεια, γιατί στη ζωή το μέγα ζήτημα είναι κανείς να κάνει τη σωστή εκλογή. Και εγώ έχω καταγραμμένη στη ζωή μου πώς συνέβη αυτό και πώς στο σταυροδρόμι διάλεξα τη σχολή, θα έλεγα τη σχολή Καντιώτη. Με εξέφρασε και σαν έφηβο και σαν νέο και σαν ηλικιωμένο, μεστομένο από χρόνια. Η αρχή του και το πιστεύω του ότι τα πάντα είναι ο αγώνας, που αυτό ταιριάζει απόλυτα και με την προτροπή της γραφής, ότι πρέπει να σπεύσουμε, διότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται. Δεν πάει κανείς χαλαρά, δεν πάει τρώντας τα βήματά του, τρέχει κυριολεκτικά, και η εντολή είναι, μάλλον η γνώση από τη γραφή είναι, ότι για να καρπίσει ο σπόρος πρέπει να πεθάνει ο σπόρος. Άρα μεταφορικά στη ζωή, για να καρπίσουμε πρέπει να έχουμε την δύναμη να κάνουμε πολλές θυσίες. Θα χρησιμοποιήσω μισό λεπτό ακόμη για να πω το εξής. Κυρίως θέλω να απευθυνθώ στους τηλεθεατές της Κοζάνης. Ήρθα από τη Θεσσαλονίκη εκτάκτος, κλέβοντας χρόνο από τη δουλειά μου. Δεν μπορούσα να πω όχι. Συνηθίζω όμως, όταν διανύω μια μεγάλη απόσταση για να πάρω μέρος σε μια εκπομπή, να λέω στους τηλεθεατές ότι δεν έκανα αυτή τη διαδρομή, αυτά τα τόσα χιλιόμετρα, για να πω τετριμένα πράγματα και συνηθισμένα πράγματα. Ήρθα για να τους τρομάξω με ό,τι θα πω. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα τους πω ότι είμαστε χειρότερα από κατοχή, ότι τα πάντα έχουν αλωθεί και ότι χρειάζεται εγρήγορση. Τα επόμενα στη συνέχεια. Στη συνέχεια, ακριβώς. Πατέρα Λαβρέντιε, πότε συναντήσατε για πρώτη φορά τον πατέρα Αυγουστίνο? Η πρώτη συνάντηση ήταν σε πολύ μικρή ηλικία. Ήταν το 1956 που για πρώτη φορά η αείμνηστη μητέρα μου με πήρε για να πάμε να τον ακούσουμε. Καταρχήν κατάγεστε από τη Φλωρινά? Όχι, η καταγωγή μου είναι από τα νησιά, από τις Κυκλάδες, μεγαλωμένος, γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα. Πού ήταν τότε ο πατέρας Αυγουστίνος, όταν πήγατε να το συναντήσετε? Ήταν ιεροκήρυκας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Στην Αθήνα λοιπόν. Αυτά έγιναν, που σας λέω, το 1956 και εκείνος είναι από το 51-52. Περίπου ιεροκήρυκας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Εγώ ήμουν τότε 10 ετών. Κατά κάποιο τρόπο, τι κατά κάποιο τρόπο, στην κυριολεξία είχε εκδιωχθεί από εδώ. Σίγουρα. Με αυτά που θα πούμε παρακάτω θα τα καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Τι λέμε? Η πρώτη λοιπόν εικόνα μου, χωρίς να μπορώ να πω ότι κατανοούσα πλήρως τα όσα έλεγε τότε, ήταν να τον βλέπω πάνω στο βήμα, μπροστά να υπάρχει ένα πανό το οποίο εικόνιζε την Εκκλησία. Την εικόνιζε σαν έναν άγγελο αλυσοδεμένο, με φτερά αλλά με 12 αστέρια στο κεφάλι, και εκείνος να μιλάει. Ήταν η μέρα που έθιξε το μεγάλο ζήτημα, που έγινε έμβλημα πλέον στον αγώνα της ζωής του, με τίτλο «Ελευθέρα και ζώσα Εκκλησία». Αυτό ήταν το κήρυγμα που άκουσα όταν ήμουν 10 ετών παιδί, χωρίς, επαναλαμβάνω, να το κατανοώ πλήρως, αλλά η εικόνα αυτή που είχε μπροστά του στο βήμα εκεί που μιλούσε ήταν στην αίθουσα των Τριών Ιεραρχών στην Αθήνα, σε μια κατάμεστη αίθουσα που να έριχνες όχι μήλο, καρφίτσα να έριχνες, δεν έπρεπε να πέσει κάτω, σε ένα συνωστισμό τόσο φοβερό που δεν έχω ξανασυναντήσει. Αρκεί να σας πω έτσι μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια. Δεν υπήρχε θέσεις για να καθίσουμε. Η μητέρα μου καθόταν στην καρέκλα, εγώ πατούσα στην καρέκλα και καθόμουν στην πλάτη της καρέκλας, σε ένα συνωστισμό να έχουν μουδιάσει τα πόδια και να τον ακούμε και να μην ακούγεται κιχ, να κρέμονται όλοι από το στόμα του. Βέβαια, αυτή, όπως σας είπα, δεν ήταν τόσο συνειδητή παρακολούθηση. Εν συνεχεία αργότερα, σε οριμότερη ηλικία, ιδίως στα γυμνασιακά χρόνια και προς το τέλος. Σας συγκλώνησαν πάντως αυτά που ακούσατε πρώτη φορά. Οπωσδήποτε. Και συνεχίσατε τις επισκέψεις με τη μητέρα σας. Βέβαια, βέβαια. Ήταν πλέον κάτι που... Και Θεού θέλοντος γίνατε Αρχιμανδρίτης στην Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Είναι καθαρά θέμα του πατρός Αυγουστίνου. Εγώ δεν σκόπευα ούτε θεολογία να σπουδάσω, ούτε ιερεύς να γίνω, αλλά ήταν κλίση δική του στην οποία δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Όταν έγινε αρχιερεύς και για πρώτη φορά τον είδαμε, μας είπε,
Εγώ επιστρατεύθηκα και σας επιστρατεύω εσάς. Αν μπορείς, πες όχι. Αυτή ήταν έτσι το ξεκίνημα, μπορούμε να πούμε. Είστε από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ακόμα κοντά στον πατέρα Αυγουστίνο. Με το έλεος του Θεού, ναι. Είναι 100 χρονών πλέον. Είναι φέτος, κλείνει τα 100 χρόνια. Να δούμε τον πατέρα Αυγουστίνο όπως ήταν πριν, Ανδρονίκη, πριν δύο εβδομάδες περίπου. Την ημέρα των Θεοφανίων. Όπου εκεί μοιράζει αντίδωρο, βλέπει το βιβλίο σου, αυτό την τελευταία έκδοσή σου και, βάζει, και υπογράφει. Στην Αγρυπνία του Θεοφανίου. Στην Αγρυπνία, εντάξει. Την νύχτα, η ώρα 2, 3, την ώρα 2. Ναι. Να δούμε λοιπόν τον πατέρα Αυγουστίνο όπως ήταν στα Θεοφάνεια. Πώς σας φαίνεται, πώς το βλέπετε, είναι καλό, ναι. Ε? Ναι. Σας ικανοποιεί, ναι. Πολύ χαίρομαι. Δέστε πόσες σελίδες έχει, πόσες σελίδες έχει. 200. Ε? Περισσότερες είναι, περισσότερες είναι. Να δούμε πού είναι γραμμένο, κάτω είναι, εδώ. Να δούμε πόσες σελίδες είναι. Να το γυρίσουμε στην τελευταία σελίδα. 367, έτσι, ναι. Πάρτε το, είναι ο δεύτερος τόμος τώρα αυτός. Εδώ ήταν ο πρώτος τόμος και εδώ είναι ο δεύτερος. Πάει αυτό. Τον τίτλο, πώς λέει, Κυρία Καπλάνογλου, ποιο είναι το κατά σειρά βιβλίο αυτό που εκδώσατε για τον πατέρα Αυγουστίνο? Νομίζω έβδομο, νομίζω. Άλλα βιβλία πάντως δεν έχετε εκδώσει, όλα έχουν θέμα για τον πατέρα. Πάρα πολλά. Ομολογώ πάντως ότι εγώ στη μέχρι τώρα ζωή μου δεν είχα, ας δείχνει η κάμερα το βιβλίο, δεν είχα σχέσεις ούτε με τον πατέρα Αυγουστίνο ούτε με κανένα από τα πνευματικά του παιδιά. Αυτό το ομολογώ. Όταν άκουγα μάλιστα για τον πατέρα Αυγουστίνο, ερχόταν στο μυαλό μου ένας γραφικός ιερέας, ο οποίος φανάτιζε τα πλήθη με τους πύρινους λόγους του για διάφορα κοσμικά περισσότερο θέματα παρά εκκλησιαστικά. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση είχα, γιατί η ενημέρωση που είχα εκεί με είχε οδηγήσει. Διαβάζοντας όμως, κύριε Καπλάνογλου, το βιβλίο σας, είδα ότι ο Αυγουστίνος Καντιώτης δεν ήταν αυτός που περιέγραφαν τα μέσα ενημέρωσης στις δεκαετίες που πέρασαν. Και συζητώντας βέβαια με πολλούς Κοζανίτες, είδα ότι ο πατέρας Αυγουστίνος καταρχήν έσωσε την Κοζάνη από την πείνα στη διάρκεια της κατοχής. Χιλιάδες, να μην πω, όχι, εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες παιδιά ήταν αυτά τα οποία σώθηκαν από την πείνα στις εστίες που είχε φτιάξει ο πατέρας Αυγουστίνος εδώ στο Βαρταδόριο, δίπλα στην. Οδός εστίας, δεν λέγεται εκεί. Ναι. Οδός εστίας, ναι. Και βέβαια αργότερα διώχτηκε και από τους Γερμανούς, διώχτηκε και από το κράτος, το επίσημο κράτος, από τη χωροφυλακή το 1949. Έφτασε στο σημείο να μην μνημονεύει τους βασιλιάδες. Και ξέρετε τι πάει να πει το 1949, να μην μνημονεύεις τους βασιλιάδες, να τα βάλεις με τη χωροφυλακή, να τα βάλεις με την τότε ηγεσία της Εκκλησίας. Έτσι δεν είναι? Στην εστία. Ναι. Είχε,
Για πείτε μου λίγο. Εκτός, ο πατήρ Αυγουστίνος έκανε ένα συσίτιο για τα προφηματικά παιδιά. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολλά παιδιά που θα είχαν πεθάνει αν δεν βρισκόταν τότε ο πατήρ Αυγουστίνος. Και μάλιστα στα προφηματικά τρώγαν μέσα στην εστία. Δεν τους δίναν το φαγητό όπως οι άλλοι που πήγαιναν με τα κατσαρολάκια και παίρναν 8 μερίδες, 10, ανάλογα πόσα άτομα ήταν, παίρναν τις μερίδες στο σπίτι. Mm-hmm. Τα προφηματικά τα βάζαν να τρώνε εκεί και το πρωί και το μεσημέρι, για να μην τα τρώνε τα αδέρφια τους ή κάποιοι άλλοι. Και μάλιστα υπήρχαν και οι γιατροί που τα παρακολουθούσαν αυτά τα παιδιά mm-hmm. και πάρα πολλά παιδιά σώθηκαν τότε χάρη του πατρός Αυγουστίνου. Λοιπόν, τι είχε γίνει τότε και ο Ιωακήμ Κοζάνης, όχι ο Ιωακήμ, ο τοποτηρητής της Ξάνθης, όχι αυτός που είναι, να καταλάβουν οι Κοζανίτες, αυτόν που έχουμε στην πλατεία Αδριάντα, που είχε βγει στην αντίσταση. Βουνά, δεν ήταν τότε. Ο προηγούμενος Ιωακήμ, τι είχε κάνει ο Αυγουστίνος Καντιώτης και είχε καλέσει την Γκεστάπο να τον συλλάβει. Εκείνος πρώτα έφυγε από την Ξάνθη, όταν πήγαν οι Βούλγαροι, δεν ξέρω ποιοι ήταν, και έφυγε από τους πρώτους για να γλιτώσει. Και άφησε το ποίμιο. Πήγε στο Κιλκής. Τον κάναν Μητροπολίτη του Κιλκής. Αλλά έμεινε στην Αθήνα. Τι είχε κάνει εδώ στον Αγίου Κωνσταντίνο. Στην Κοζάνη. Τι είχε κάνει εδώ, τι είχε πει. Όχι, αυτός από την αρχή είχε γράψει και μάλιστα μια εγκύκλιο και έλεγαν να ακούν τα κηρύγματα και υπενούσε τον πατέρα Αυγουστίνο. Mm-hmm. Ύστερα από 15 μέρες άλλαξε τελείως. Αλλά ήταν ένας ιεροκήρυκας που συνεχώς ο Κωνσταντίνος ο Πλατής. Στέλνει γράμμα ο συνοδικός έξαρχος, ο τότε τοποτηρητής, ο έξαρχος ο Ιωακήμ Ξάνθης που ήταν τότε, στέλνει στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κοζάνης έγγραφο το 1944, τότε επί γερμανικής κατοχής, και μεταξύ άλλων αναφέρει: πολλοί δέκ των ακροατών του Αυγουστίνου Καντιώτη, μετά τη Θεία Λειτουργία και δι νέοι και νέε, μαθητέ των σχολείων, τους οποίους επιστράτευσαν καθοδόν ήλθον έξωθον του Μητροπολιτικού Μεγάρου της Κοζάνης και διαφωνών διαμαρτύροντο, οπότε ειναγκάστην να απειλήσω αυτούς δια της αστυνομίας Γκεστάπο, δια να τους εξαναγκάσω να απομακρυνθούν κλπ. 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 Αυτά τα ξέρουν οι Κοζανίτες. Τα στέλνει. Και τα γράφεις και εσύ στο βιβλίο σου. Εγώ... Και μάλιστα βλέπω εδώ πέρα ένα σώρο έγγραφα τα οποία δεν ξέρω πού τα βρήκες. Έκανες πολύ κόπο πάντως για να τα βρεις. Ήρθαν μόνο τους. Μόνο τους ήρθαν. Δεν κουράστηκα καθόλου. Έχουμε λοιπόν την απάντηση σε αυτήν την πρόκληση, θα έλεγα, του συνοδικού τοποτηρητή της Κοζάνης. Έχουμε την απάντηση του Θεόδωρου Κρέκα, ο οποίος ήταν τότε εισαγγελέας της Κοζάνης και ο οποίος τι κάνει. Απαντάει ότι δεν θα κάνει αυτά που θέλει ο Ιωακήμ. Λέει, διότι η περιαπελάσεως του ιεροκήρυκος Αυγουστίνου Καντιώτη αίτησης αντίκειται ου μόνο προς τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας, αλλά και προς πάντα ηθικών νόμων. Απαντάει σε αυτό το έγγραφο ο τότε εισαγγελέας Κοζάνης, επικατοχής, ο Θεόδωρος Κρέκας. Αυτό είναι μια απόδειξη. Μπορεί η κάμερα να... Είναι μια απόδειξη ότι η δικαστική ήταν και αυτή η λειτουργή και τους είχε δικαιολογημένα. Έτσι, αυτή είναι η επιστολή του εισαγγελέα τότε της Κοζάνης και υπογραφή από κάτω. Και αυτή την προϊστορία, εγώ σαν δημοσιογράφος θα ήθελα να την αναφέρομαι υπογραμμισμένα και όσοι δικαστικοί μας βλέπουν να... Δώσουν σημασία. Να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και στη σημερινή εποχή. Να σταθούν, γιατί είναι λειτουργή που τους έχει μεγάλη εμπιστοσύνη και ελπίδα ο λαός. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και τον δεσπότη των Γρεβενών, τον Θεόκλητο, ο οποίος υποστηρίζει τον Αυγουστίνο Καντιώτη και στέλνει επιστολή και αυτός στον εισαγγελέα της Κοζάνης και λέει ότι δεν πρέπει ο εισαγγελέας να πράξει αυτό που θέλει ο συνοδικός έξαρχος. Αν το αναφέρω καλά. Ναι. Ο τοποτηρητής, εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι η επιστολή του Θεόκλητου των Γρεβενών. Άρα, δηλαδή, ο Θεόκλητος των Γρεβενών στήριξε στις δύσκολες ώρες στην κατοχή τον Αυγουστίνο Καντιώτη. Και με τις δύο περιπτώσεις βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο πατήρ Αυγουστίνος ανέκαθεν είχε μεγάλους εχθρούς, αλλά και πολύ μεγάλους φίλους. Έλα, έτσι ακριβώς. Οι εχθροί όμως συνεχίζουν. Εδώ πέρα έχουμε έγγραφο. Υπερβολή, με λέμε, ημερομηνία αλλά... 1944, 21/11/1944, στην οποία ο δεσπότης συνεχίζει της Κοζάνης, ο δεσπότης, πάλι γράμμα στον εισαγγελέα, πάλι επιστολή στον εισαγγελέα, στην οποία λέει, ανάμεσα στα άλλα, «Διεπιμένουμε να παραδείγματος ότι ο μαθόν του, το ασφασμένος Μητροπολίτης Γρεβενών, επειδή...» μισό λεπτό, γιατί...
Επειδή η πληροφορία αυτή μεταδοθεί σε μην εγγράφους υπό του εν λόγω σεβασμιωτά του Μητροπολίτου αποδεικνύει τούτον ή ως αγνοούντα των νόμων ή ως σκοπίμως αποκρύπτω την αλήθεια, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε αντίγραφο του εκδοθέντος προς εμάς του σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρευνών. Ζητάει δηλαδή έγγραφο από την εισαγγελία, την επιστολή του Θεόκλητου των Κρευνών, για να πράξει τα δέοντα, να στραφεί και εναντίον του δηλαδή. Το συμπέρασμα είναι ότι ο πατήρ Αυγουστίνος τάραζε τα νερά. Αυτό και ήταν... τα νερά όταν ταράζονται γίνονται θεραπευτικά. Και συνεχίζουν αυτό, μετά. Λίγο ένα λεπτό. Αυτό ήταν φοβερό που ήθελε να κάνει το Ποτηλετίες. Ήθελε να στείλει τον πατέρα Αυγουστίνο στα Γρεβενά. Σχεδίαζε να το σκοτώσει. Να τον δολοφονήσω στη Λίβανο. Πολύ φοβερό. Ναι. Γι' αυτό τον υποστήριξε ο Θεόκλητος. Ο οποίος τότε ήταν καταδιωγμένος και αυτός και ήταν εδώ στην Κοζάνη. Ο Θεόκλητος Φίνας, ναι. Όχι, δεν ήταν. Ήταν το κρατούμενο και ήταν εδώ οι γερμανικοί εντάρτε. Δεν μπορούσαν να περάσουν. Στη διάρκεια πάντως της κατοχής ήταν αρχιμανδρίτης και ο Κωνσταντίνος Πλατής, μετέπειτα δεσπότης της Κοζάνης, ο οποίος ήταν διέπειτο εχθρικός. Γιατί όμως, γιατί ο κόσμος αγαπούσε τον πατέρα Αυγουστίνο, έτρεχε στα κηρύγματα του πατρός Αυγουστίνο και όσο να είναι ανθρώπινο ήταν. Οπότε φανταζόμαστε τι έγινε μετά που ανέλαβε δεσπότης ο Κωνσταντίνος Πλατής. Στέλνει ο δεσπότης πλέον Κωνσταντίνος Πλατής, στέλνει επιστολή στην Ιερά Σύνοδο, όπου εκεί το τι λέει δεν περιγράφεται. Εις βάρος του Καντιώτη. Εις βάρος του Καντιώτη βεβαίως. Λοιπόν, και τι δεν λέει εκεί πέρα, θα σε καταδιώξω, θα σου βγάλω τα ράσα, θα σε σκοτώσω, θα σε έβρω όπου και αν υπάγεις και στο βουδιού το κέρατο να κρυφτείς θα σε ανακαλύψω. Πάω, τέτοια πράγματα αναγράφονται. Είναι λαϊκό γνωμικό. Αναγράφονται εδώ μέσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι σε μια περίοδο δύσκολη της πατρίδας μας και νομίζω ότι έχουν την επίδραση της περίοδου. Ο δεσπότης επίσης, ο Κωνσταντίνος Πλατής, στέλνει και στην αστυνομία έγγραφο να το συνετίσει, ενημερώνει και την Αθήνα και γίνεται, τέλος πάντων μη συζητάτε. Το ζήτημα είναι ποιο, ότι το 1949, όταν λειτουργούσε ο Αυγουστίνος Καντιώτης στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου εδώ στην Κοζάνη, που ήταν στρατιωτικός ναός τότε, αρνήθηκε να ψάλει το Πολυχρόνιο των Βασιλέων. Ναι. Και εκεί πια έγινε μεγάλο σούσουρο, έφτασαν τα πράγματα μέχρι την Αθήνα. Για ποιο λόγο όμως, να το πούμε αυτό. Να το πούμε. Για ποιο λόγο αρνήθηκε, γιατί ο βασιλιάς υπέγραψε ένα μασονικό διάταγμα, μάλλον υπέρ της μασονίας, διαθεωρούσε φιλανθρωπικό ίδρυμα, και από εκεί έπρεπε και οι ναοί και τα μοναστήρια να ενισχύουν αυτό το φιλανθρωπικό ίδρυμα της Μασονίας. Και κανένας επίσκοπος δεν είπε τίποτα. Και ο πατήρ σαν ιεροκύριε και μάλιστα στρατιωτικός, που ήταν πιο δύσκολος αυτόν, στον Άγιο Θανάσιο κήρυξε και είπε «Δεν θα πείτε ευλαβέστατο, ευσεβέστατο βασιλιά». Πώς έγινε το Πολυχρόνιο. Και καταλαβαίνετε, και τι πάει να πει στη διάρκεια της... Εκείνο τον καιρό. Με την ευκαιρία να πούμε... γιατί... Τι ήταν να τα βάλεις με την αστυνομία, τη χωροφυλακή. Και το στρατό. Ναι. Η σπίθα δεν είναι, πατέρα μου. Η σπίθα είναι του 1949. Είναι ακριβώς της περίοδος αυτής. Από πίσω λέει «Βασιλεύ, είστε μασόνος». Γράφει από πίσω. Ναι. Αυτή κυκλοφόρησε κατά χιλιάδες και ανατυπώθηκε και στην Αμερική και σαν... Ξεκαθαρίσατε τη θέση σας. Επειδή... Και να πεις στον βασιλιά το 1949, είσαι μασόνος, ξεκαθάρισε τη θέση σου. Εγώ απορώ πως την κλείτωσε αυτός ο άνθρωπος. Μα φαίνεται ότι... Και δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Χρυσάκη, έτσι πάρα πολλές φορές... Γνωρίζετε άλλες περιπτώσεις, πάντερ μου. Πάρα πολλές, εγώ πρόχειρα θα σας έλεγα... Που έπαιξε τον χρόνο γράφατε τη ζωή του. Πάρα πολλές φορές, ιδίως σαν επίσκοπος μου κάνει εντύπωση μεγάλη ότι ήταν στις πρώτες ημέρες έτσι, της επισκοπικής του θητείας και τότε επειδή τα βάλε με τον Καρνάβαλο, τον οποίο είχαν στο Αμίντεο, και ορισμένοι της Επαναστάσεως τότε θεωρούσαν ότι ο Καρνάβαλος είναι μέσα στο πρόγραμμα της εθνικής κυβερνήσεως, τον είχαν υπό καθαίρεση, τον είχαν για να τον εκθρονήσουν. Και για να βρουν αιτιολογία, απέστειλαν ψυχιάτρους από την Αθήνα. Ο Καρνάβαλος ήταν η αφορμή. Ναι, βέβαια. Ανάλυση αιτίας. Αυτό ήταν αφορμή. Που έστειλαν νομίζω ψυχίατρους να τον εξετάσουν. Ψυχιάτρους να τον εξετάσουν. Το 1968. Τότε, ένα χρόνο μετά την εμφάνιση. Τρεις φορές συνέβη αυτό, ναι. Τρεις φορές συνέβη. Σε Απριλίου του 1968. Εγώ απορώ πάντως πώς ήταν δυνατόν αυτό τον άνθρωπο να το φτιάξουν δεσπότη. Πώς έγινε αυτό. Ναι. Πώς ήταν δυνατόν. Δηλαδή αυτό τον είχαν όλοι στα 5 μέτρα. Έχει μια έτσι ιστορία και αυτή η υπόθεση. Δηλαδή έβλεπαν ότι αν δεν τον κάνουν,
κάνουν μια κραυγαλαία αδικία. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δουλέψει, ήταν γνωστός, απέλαβε του σεβασμού και της αγάπης όλων και αν αυτόν τον προσπερνούσαν ήταν κραυγαλαία η αδικία που θα γινόταν. Και φαίνεται δεν μπόρεσαν να το προσπεράσουν. Και φυσικά τον έστειλα και σε μια Μητρόπολη, κύριε Βόγδη. Ναι, πάντως αυτό ήθελα να πω. Η οποία δεν ήταν και καμιά σπουδαία Μητρόπολη. Ότι τον υποτίμησαν προτείνοντάς του μια Μητρόπολη μικρή και ασήμαντη. Αν μπορεί να θεωρηθεί αυτό το πράγμα ότι στέκει, γιατί δεν στέκει. Θα το παρώ, δεν υπάρχει διαβάθμιση μεταξύ Μητροπόλεων. Έτσι. Αλλά αυτό ήταν και το κίνητρο για τον πατέρα Αυγουστίνο να δεχθεί. Δηλαδή ήταν για αυτόν μια πρόκληση να πάρει μια μικρή Μητρόπολη, μια φτωχή και προβληματική Μητρόπολη για να αναδειχθεί και το έργο. Σκεφτείτε να έπαιρνε κάποια μεγάλη τύχη να κάνει. Και κάτι ουσιαστικό, ότι συνδεόταν με τη Φλόρινα. Δηλαδή είχε δουλέψει. Με τη Δυτική Μακεδονία και τα Γραβενά και την Κοζάνη και την Φλόρινα. Και 42 και 43, δύο φορές. Και επίσης δεν θα πούμε εκτός θέματος αν πούμε ότι ο πατήρ Αυγουστίνος πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά των σκοτεινών δυνάμεων. Και ότι με τη μασονία είχε το θάρρος να χτυπήσει και τον πρωθυπουργό μιας περιόδου και τον βασιλιά τον ίδιο, διότι η μασονία είναι γνωστό ότι έχει έγκριση λειτουργίας ως οργάνωση με το χαρακτήρα φιλανθρωπικού ιδρύματος, κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται καθόλου στα πράγματα. Και βέβαια ένα χρόνο μετά την εθρόνησή του στέλνουν στη Φλόρινα ψυχιάτρους. Ποιο του έστειλαν, η Ιερά Σύνοδος ή η κυβέρνηση τότε, η δικτατορία. Προσπάθεια της δικτατορίας να τον βγάλει τρελό και να τον αποσύρει τη συνεργού υπηρεσίας λόγω αντιδράσεώς του κατά των αρχόντων. Αποτύχανε βέβαια οι δικτάτορες τότε. Τι απάντησε τότε ο Αυγουστίνος. Τι απάντησε, κοιτάξτε, δέχτηκε τους ψυχιάτρους, τον εξέτασαν, τι έγινε. Έχει μία ομιλία στην Αθήνα, η οποία είναι και σε κασέτα και την έχω και την ακούω τακτικά, που είναι αποκλειστικά αυτή η ομιλία, μία εξήγηση δική του για τις τρεις φορές που τον χαρακτήρισαν τρελό και ήθελαν να το συλλάβουν. Mm-hmm. Και εξηγεί αυτός στον κόσμο γιατί έγινε αυτή η αφορμή και ζητάει από τον κόσμο να απαντήσει αν εγκρίνει ή όχι την ενέργειά του, την οποία οι άλλοι παρεξήγησαν μέχρι του σημείου να τον χαρακτηρίσουν τρελό και ο κόσμος με χειροκροτήματα και με φωνές ενέκρινε την. Οπότε έφυγαν από εκεί και η ψυχή. Ήταν ο Καρνάβαλος. Θα πω ότι ο λαός ήταν και η ασπίδα του γέροντα Αυγουστίνου. Γιατί όταν ήρθε το έγγραφο να τον εξετάσουν οι ψυχίατροι ήταν απόρριτο, άκρος απόρριτο. Έπρεπε δηλαδή να δεχθεί, να εξεταστεί από τους ψυχιάτρους και να μην μιλήσει. Ναι. Εκείνος τι κάνει λοιπόν. Μόλις δέχεται το έγγραφο, χτυπάει την καμπάνα, μαζεύει τον κόσμο και τα λέει όλα στο λαό. Ναι. Και στη Φλόρινα και στην Πτολεμαϊδα. Δηλαδή κάτι που δεν το περίμεναν. Τέτοια αντίδραση δεν το περίμεναν. Αλλά αυτό δείχνει πόσο ήταν δεμένος με τον λαό του, πόσο τον αγαπούσε ο λαός του και πόσο αγαπούσε και ο ίδιος τον λαό του. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση από αυτές που συζητάμε είναι αυτή όταν ήταν στρατιωτικός ιερέας. Άρχισε να κάνει ένα έργο μεταξύ των στρατιωτών και άρχισαν οι στρατιώτες να συμμορφώνονται, να μην πηγαίνουν σε πορνεία, να μην πηγαίνουν το βράδυ σε καφενεία κλπ. Τον κάλεσε ο διοικητής και του λέει ότι τέρμα δεν θα ξανασχοληθείς με τους στρατιώτες εκτός από τα μυστήρια, τα τυπικά. Γιατί... Η μια περίπτωση ήμουν στρατιωτικός ιερεύς. Ανέβηκα μετά, επιστρατεύθηκα. Εκεί που ήμουν στα Γραβενά, με επιστράτευσαν καιρό νυχτός. Πήγα κοντά στα παιδιά της μαχωμένης αιωνίου πατρίδος μας. Ανέβηκα στα ψηλά βουνά και γνώρισα παιδιά. Με πρωί ξυπνούσαν με το ιερτήριο 200 και το βράδυ ήταν μόνο 100. Αιωνία τον ημνήμη. Αιωνία τον ημνήμη. Εάν ζούμε ελεύθεροι, εάν κυματίζει η σημαία στον Παρθενώνα και αν αυτοί απολαμβάνουν τα αγαθά της εξουσίας, το οφείλουμε στους ήρωες αυτούς, τους μεγάλους ήρωες. Λοιπόν, του δίδασκα το άγνωρο Ευαγγέλιο. Παιδιά, λέω, Τετάρτη Παρασκευή, Μητρώτε, είναι ημέρες νηστείες. Παιδιά, βλαστημία με πείτε. Η βλαστημία, το βόλι έρχεται συστημένο στο βλάστημο. Και είχαμε τέτοια επεισόδια. Λοιπόν, το κορμί σας μην το μολύνετε, καθαρό και αμόλυντο. Καθαρό, μείνετε καθαρά. Με αυτά όλοι.
και εφτιάσανε, αντισυλλαμβάναμε και προοδικό χριστιανό στρατιώτη με 30.000 και κυκλοφορούσε ελισμόνιδες ημέρες. Ήταν τότε επιτελάρχης ένας από το είχε πάει στην Γαλλία και σπούδασε στο Σικουάνα και είχε νεοτερήσει τις ιδέες και μαθαίνει ότι τα παιδιά Τετάρτη και Παρασκευή κρέας γιόκ. Βλαστήμια τίποτα, πορνεία τίποτα, ούτε πορνεία ούτε πατούσανε πορνεία. Κανείς έκλεισε ένα πορνείο που ήταν στην πόλη. Λοιπόν, αυτός λοιπόν εξεμάνει. Εξεμάνει, φρουιντιστής, άθεος σχεδόν. Πιτελάρχης πολύ μορφωμένος, ας μην πω το όνομά του, πέθανε, προκαιρού πέθανε. Λοιπόν, με καλή στη Μητρό, με καλή. Ρε λέει, τι πάθαμε εδώ μέσα. Ήθελε ένας τρελός ιεροκήρυκας, δεν είχα να στείλω κανένα άλλο ιεροκήρυκα από κάτω. Μόνο στην αυτό τον τρελό. Εγώ ήθελα τον παπά, λέει, μόνο για πατριωτικά. Μόνο για πατριωτικά. Με καλά λοιπόν στο επιτελείο. Πάω λοιπόν, παρουσιάζουμε ενώπιον του. Ορίστε κύριε Πιτελάρχα, τι θέλετε. Σας παρακαλώ πολύ, από εδώ και μπρος, θα πάψετε πλέον να ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Με νηστείες, με προσευχές, με τούτο, με εκείνο κλπ. Και μόνο πατριωτικά. Τίποτα άλλο. Λέω, λάθος κάνεις. Το πατριωτικό συνδέεται αρρήκτως με το θρησκευτικό. Και πατρίδα χωρίς θρησκεία δεν υπάρχει. Λοιπόν. Μάλιστα. Λέει αυτός, λέει, άστα αυτά, λέει, είμαι επιτελάρχης. Και εγώ λέω, έχουμε παραπάνω από σέμα, είμαι κληρικός Ορθόδοξης Εκκλησίας, το κατάλαβες. Αυτός λοιπόν επέμενε και μου έλεγε ότι είναι αυτά τρίχες που λες, τρίχες είναι αυτά που λες. Λοιπόν, τώρα τι να του πω εγώ τώρα, να τα ανοίξω φιλοσοφία, να τα ανοίξω ψυχολογία, να τα ανοίξω πηδάλια. Αστραπιός μου πέρασε μια σκέψη. Εσείς θα την κρίνετε. Αυτός είχε κάτι ωραία μαλλιά, ξανθά μαλλιά, τα φτέλιζε κάθε πρωί, τα άπλυνε. Είχε μαλλιά πυκνά, πυκνά μαλλιά. Λοιπόν, τι κάνω, τώρα δεν είναι το κρίσιμο σημείο, εδώ είναι ο σαλός. Πιάνω λοιπόν και τραβάω μια τρίχα. Πρέπει να πιάσει το πιστόλι. Τι κάνεις αυτό. Πρέπει μια τρίχα σου βγάλω από το κρανίο σου, λέω. Εάν εσύ μια τρίχα δεν θέλεις να αφαιρέσω από το κρανίο σου, λέω, πώς εγώ θα επιτρέψω από την Εκκλησία να αφαιρέσω τα ωραία πράγματα της. Λυπωμένη, με φωνάζει ο στρατηγός Καλογερόπουλος, αιωνία η μνήμη. Αυτός επίστευε, αν και αμαρτωλός επίστευε, είναι από τα μέρη της Κορινθίας. Είναι κανείς Κορίνθιος. Με παίρνει λοιπόν ο φωνάζει, με ανέφερε στο επιτελάρχη. Να με στείλουν στο στρατοδικείο ότι επιχείρησα να βιοπραγήσω, να αφαιρέσω μια τρίχα από το κεφάλι του. Λοιπόν, με κανείς ο Καλογερόπουλος, ο Θεός χωρέστονε. Λέει, τι του έκανες. Λέω, μια τρίχα πήγαν τον παράδειγμα, τόσο έγκλημα είναι. Λέει, άμα το πω την ιστορία, καλά το έκανες, λέει μου, λέει. Λοιπόν, το ένα τώρα, βγήκα από το κριτήριο, καλά, τώρα δω στο δεύτερο κριτήριο θα βγω. Γεια. Καλά. Λοιπόν, ήταν τότε η εποχή εκείνη. Πάω μια μέρα στο Υπουργείο, φορούσα άρμυλα. Είναι ευτυχισμένα χρόνια. Τώρα, τότε περνούσα, είμαι κοντά στο Θεό. Τώρα είμαι επίσκοπος, κλαίω και αναστανάζω. Πώς έπαιζα στην παγίδα να γίνω επίσκοπος στα γράμματα. Λοιπόν, λέω, πάω στο Υπουργείο της Θρησκευμάτων. Πάω εκεί στο Υπουργείο. Βλέπω απ' έξω από την πόρτα, ήταν η Διεύθυνση Θρησκευμάτων. Βλέπω καμιά 25 παπαδάκια. Και περιμένουν εκεί πέρα τα παπαδάκια όλα στη γραμμή. Και πλησιάζω και εγώ. Για άλλη δουλειά πήγα στο Υπουργείο. Πήγα να δω το φίλο μου τον Γεωργούλη, φιλόσοφο. Μ' αγαπούσε πολύ. Σπουδαίος άνθρωπος ο Γεωργούλης. Σπουδαίος. Φιλόσοφος. Χριστιανός φιλόσοφος. Πάω λοιπόν να τον δω. Πρώτον να δω, βλέπω τα παπαδάκια. Λέω, τι κάνετε εδώ πέρα. Να λέει από το πρωί είμαστε εδώ πέρα. Λέει, περιμένουμε, λέει, έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τα αυτά μας. Περιμένουμε, χτυπάμε, λέει. Δεν ανοίγει, λέει, η πόρτα. Λέει, είναι ώρα, λέει, ακροάσεως. Του διευθυντού. Λέω, θα σας την ανοίξω σε 2 λεπτά εγώ. Όπως είχα τα άρβυλα, δίνω 3 κλωτσές δυνατές, πολύ δυνατές.
πέσανε, οι σοφάδες, σοφάδες πέσανε, βγήκαν οι υπάλληλοι έντρομοι. Λέει, πού ένας τρελός παπάς ήρθε, λέει, μας έκανε, πιάστονε. Εγώ εννοείται, είχα φύγει, πήρα προς τα κάτω, οπότε έρχεται ένας φοιτήρας της Υπουργείου, λέει, ο κύριος διευθυντής σας παρακαλεί. Είπε κάποιος ότι σφίπε στον διευθυντή, αυτός λέει, πάνω κάτω δεν τον ξέρουμε καλά, λέει, αυτός είναι ο καδιώτης. Όχ, λέει, καήκαμε. λοιπόν, πάνω λοιπόν, εμένα πάνω, ας μην πω το όνομά του, τον αγαπώ, τον εκτιμώ τον καθηγητή. Λοιπόν, λέει, πάτερ μου, λέει, τι είναι αυτά που μου έκανε σήμερα, λέει. Μα λέει, εσείς να έχετε τα παπαδάκια απ' έξω. Λέει, την ώρα εκείνη, λέει, είχα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Μακαριότατο. Είπα κάτι, δεν σας το λέω αυτό. Λοιπόν, είπα, λέω, αυτά τα παπαδάκια που στέκονται απ' έξω από την πόρτα αξίζουν παραπάνω από ένα επίσκοπο και ένα πατριάρχη, γιατί στέκονται ψηλά. Πάει και αυτό, το δεύτερο, τώρα έχουμε τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, άστα. Λοιπόν, έτσι από αυτά έδωσε και εγώ κάποια αφορμή και με λένε τρελό και κρεμάται στο άσο. Και ένα τελευταίο τώρα, δεν περίμενα, καλά. Λοιπόν, εγώ φοβούμαι να μην μήπως αν βγω από το κριτήριό σας, αλλά βλέπω το κριτήριό σας είναι υγιές το κριτήριό σας. Θα αναφέρω και κάποιο ευτράπελο γεγονός, ναι. Ωστόσο όμως κρύβει πολλά αυτό. Και για να δείξουμε για ποιο λόγο τον αγαπούσαν πολύ και οι στρατιώτες τότε. Εδώ στην Κοζάνη, στον Άγιο Θανάσιο συγκεκριμένα, ήταν ο Δεσπότης και είχαν βάλει κάποιους να αγοράσουν ένα μεγάλο ψάρι. Είχε βάλει ο Δεσπότης να αγοράσουν κάποιο μεγάλο ψάρι, το οποίο θα το μαγείρευαν και θα το έτρωγε ο Δεσπότης. Όταν ήταν έτοιμο, ο Δεσπότης έστειλε κάποιους φαντάρους να το πάρουν από το μαγειρίο. Και βρίσκει ο Αυγουστίνος Καντιώτης τους στρατιώτες που πήγαιναν το ψάρι στο Δεσπότη και λέει να μην το πάτε στο Δεσπότη, αλλά να το φάτε εσείς. Αν σας ενοχλήσει κανείς, να τον στείλετε σε μένα να του δώσω εξηγήσεις. Πράγματι, οι στρατιώτες έφαγαν το καλό το ψάρι. Όταν το αναζήτησε ο Δεσπότης από το μάγειρα, του είπε ότι έστειλε ο Αυγουστίνος φαντάρους και το πήραν. Το ψάρι δεν έφτασε ποτέ στη Μητρόπολη. Γι' αυτό ο Δεσπότης έστειλε μήνυμα στον Αυγουστίνο να μάθει τι απέγινε το ψάρι του. Και εκείνος απήντησε. Να πείτε στο Σεβασμιότατο ό,τι είπε ο Καντιώτης. Ψάρι καλό δεν πρέπει να τρώει ο Δεσπότης, αλλά οι φαντάροι μας. Τα παλικάρια που προσέχουν και μας φυλάγουν όλη τη νύχτα. Αυτό ήταν ο Δεσπότης. Περίπου ένα τέτοιο περιστατικό έχει συμβεί στις κατασκηνώσεις. Για πείτε μου, πού ακριβώς. Στην πρώτη είχε κατασκηνώσει κάποιο χωριό που έχουμε δει. Στην πρώτη Φλωρίνης. Στην πρώτη Φλωρίνης, ναι. Είχε παιδικές κατασκηνώσεις που κατασκηνώσαν χιλιάδες παιδιά, περάσαν από εκεί. Σε κάποια μέρα ετοιμάζει το τραπέζι και το κύριο τον πατήρα Αυγουστίνο εκεί πέρα, του κάνα τραπέζι. Βλέπει αυτό τη μερίδα του εκεί πέρα. Την παίρνει και του λέει σε ένα παιδάκι, έλα εδώ, του λέει παιδί μου, πάρ τη δική μου τη μερίδα και δώσ' μου τη δική σου. Διότι η δική του μερίδα υποτίθεται ήταν καλύτερη οπωσδήποτε, ναι. Προσεγμένη περισσότερο. Και όμως. Την έδωσε, του λέει: παιδί μου, πάρε την αυτή, του λέει εσύ και δώσ' μου τη δική σου. Ήταν τέτοιος άνθρωπος για τον πατέρα Αυγουστίνο. Τι να πούμε. Πρέπει να τον γνωρίσει κανείς, όχι σαν άνθρωπο, να γνωρίσει το βάθος της ψυχής του. Εμείς που είχα τη τύχη και την ευλογία να τον γνωρίσω, γιατί στο ραδιοφωνικό σταθμό που εργαζόμουν επί 12 έτη, τον είχα ακριβώς εκεί που μένει τώρα, που διαμένει, έμενε και μένει. Και καθημερινά έπαιρνε την ευλογία του. Το να τον βλέπεις μόνο αυτόν τον άνθρωπο, καταλαβαίνεις ότι δεν περιμένεις, δεν πρέπει να περιμένεις να ακούσεις τίποτα από αυτόν, αρκεί μόνο να τον βλέπεις. Ζει σε ένα τέτοιο κόσμο δικό του. Είναι μια ουσιακή μορφή σήμερα, πριν από λίγες ώρες που τον είδαμε, που όποιος δεν τον είδε, χάνει από τη ζωή του. Οι δύο συμπολίτες μας, ο κύριος Γιώργος Σιόγκας, ο οποίος ήταν παιδί στην κατοχή και... Ήτανε παιδί τότε. Ναι, πάντως. Ναι, ήταν παιδί. 16 χρονών. Αναφέρει για τον πατέρα Αυγουστίνο στη συνέντευξη που θα δούμε σε λίγο. Αναφέρει ότι όντως παρότι είχε φτιάξει τα συσίτια αυτά, παρότι έτρωγαν χιλιάδες παιδιά και χιλιάδες συνάνθρωποι μας, εντούτοις αυτός δεν έφαγε ούτε μια μπουκιά εκεί πέρα. Ναι. Να δούμε τι λένε αυτοί οι συμπολίτες μας και επανερχόμαστε. Αν δεν ήταν ο Αυγουστίνος, η Κοζάνη θα υπέφερε πολύ. Διότι και στην Κοζάνη
δεν είχε βέβαια την πείνα που είχε η Αθήνα κλπ. Αλλά και εδώ υπέφεραν πολλοί άνθρωποι, τους οποίους έσωσε. Κυριολεκτικά έσωσε ο Αυγουστίνος. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Και να φανταστείς ότι και εμείς τότε δεν είχαμε άνηση ούτε χρημάτων ούτε τρόφιμων κλπ. Και από αυτό που είχαμε το λίγο προσφέραμε όλοι. Όλη ώρα πήγαινε. Στην αιστεία να καταθέσουν άλλους. Άλλους ξύλα, άλλους φασόλια λίγα που είχε τα μισά. Έβγαζε από τα μισά, τους έλεγε τότε. Τα μισά θα πάτε για εσάς, τα άλλα μισά θα τα φέρετε εδώ. Και πήγαιναν παιδιά μικρά με τα σακουλάκια, τα άσανε ποτεράδες, οι ίδιοι κλπ. Προβατίνες, άλλοι πήγαν, αυτό λέω, ξύλα. Πολλά πράγματα, οτιδήποτε μπορούσε να σας. Ο πατήρ Αυγουστίνος έφαγε ποτέ ασθενιστή? Ουδέποτε. Εγώ δεν τουλάχιστον από ό,τι ήμουν εκεί, γιατί εμείς σήμερα καθόμασταν εκεί και έρθω σήμερα, ουδέποτε τον είδα να τρώει. Και από ό,τι νομίζω από ό,τι άκουγα τότε, είχε μια λέσχη και δημοσίων υπαλλήλων, αν δεν απατώμε, και αν μπήκε και έτρωγε. Και τι να τρώει ο Αυγουστίνος, που σε έτρωγε τίποτα. Και παρόλο από ότι δίαιτα όλα τα χρόνια είχαν λιτός πολύ ήταν, μπορείστε, 100 χρόνια και ζει. Κι άλλοι που περνούσαν μια χαρά που λέω, πάρα που πέτανε νωρίτερα. Μια μέρα είχε αριστείς και δεν ήρθε. Του λέω τον Γιώργο τον Παφίλη τι γίνεται, αυτός ήταν πιο κολλητός, ήταν και μεγαλύτερος, πήγαινε εκεί στο σπίτι και τα συζητούσαν. Τον έκρυψε και κάνα δυο φορές που τον γενεμούσα να τον μπαγλαρός. Λοιπόν, λέει, κοίταξε να δεις, μόλις τελειώσεις το διανομή του φαγητού, θα πας απάνω να βράσεις ένα τσέκα του πατέρα Αυγουστίνου, γιατί έχει πυρετό, δεν θα βγει, ούτε θα φάει τίποτα. Λέω, τον πάμε, δεν θα φάει. Όχι, λέει, δεν θέλει τίποτα, να του βράσεις ένα τσάι. Εγώ τι είπα, λέω, τσάι, πικρό τσάι θα πιει. Εμείς είχαμε σακιά τζάχαρη. Πήρα ένα φυλάδιο από αυτό, το έκανα σακούλα έτσι πως πιάνει, σαν χουνάκι, πήρε λίγο ζάχαρη, την έβαλα και την έβαλα στο τσέκα. Λέω, θα πάω και φτιάξω το τσάι, τον ρίξω λίγο ζάχαρη να φάει. Πάω, πάνω, πάτε, τι γίνεται, άστα, παιδί μου, βράζω τον πυρετό, να φράσει με ένα τσάι. Είχε τσάι βουνί σου, είχε εκεί η Χαλβατζού. Τσάι με έδωσε. Ζάχαρη που να τη βρει, κατουχή. Εγώ δεν είπα τίποτα. Λέω, θα πάω πάνω να το βράσω. Στο δωμάτιό του είχε ένα καμινέτο. Τα άναψα εκεί, έβαλα τον μπρίκι κτλ. Αυτό με κοιτούσε. Έβαλα το τσάι μου, έδωσε. Μόλι το έβαλα και το έβαλα να το ρίξω στο φλιτζάνι. Ήταν ένα πύλινο φλιτζάνι. Βγάλω το τσέπι, όπως είχα το χαρτί, το ξεχωρίζω την τσακούλα. Και βλέπω σκότωμα, τι είναι αυτό, με λέει, τι να είναι, να ρίξουμε λίγο ζάχαρη εδώ μέσα για να πιείτε το τσάι. Πού το πήρες αυτό, πού το βρήκες. Λέω στον πατέρα μου στον κοινό, έχουμε σακιά ζάχαρη εκεί πέρα. Χύνεται πολλές φορές η ζάχαρη. Κάτι λέει, το πήρες από εκεί, το στέρισες από έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη από τη ζάχαρη. Βάλ το μέσα και θα έρθεις να εξομολογηθείς αύριο. Αυτό τι είναι, έκλειψε ζάχαρη να φέρεις σε μένα. Και πού το καταλάβω, το φυλάδιο. Γι' αυτό το φυλάδιο είναι δικό μας. Κατέστρεψες και ένα φυλάδιο, με λέει. Δεν θέλω. Λοιπόν, αυτό τι δείχνει. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα. Ιερωμένοι, δεν ξέρω. Σπανίζει αυτό το είδος. Αυτό μπορεί να σε κάνει να μην τρέχεις από πίσω του και να αγωνίζει για αυτόν τον άνθρωπο. Τι άλλο. Παράδειγμα να πούμε για να πιστεύουν αυτοί που. Οι άπιστοι εβδομάδες, δηλαδή αυτοί που τον έζησαν. Αυτά τα βλέπουμε ότι είναι πράγματι έτσι ήταν. Μπορούσε να κάτσει εκεί να φάει ένα πιάτο φαγητό, όπως έρχονταν να πάνε μας ευλογούς στο τραπέζι, ήμασταν 15-20 άτομα το προσωπικό εκεί που βοηθούσαμε. Και αυτός έφυγε μόλις την ευλόγη και πήγε στη λέξη του δημοσίου που να φάει τον πληγούρι. Εκεί ή πληγούρι θα είχαν, ή νερόβρε στι φραγέ θα είχαν, ή νερόβρε στα φασόλια θα είχαν. Αυτά τα φαγητά είχαν, ούτε κρέατα, ούτε τίποτα. Κατοχή που να. Εμεί είχαμε και κρέατα. Είχαμε και τα αρνάκια που φτιάναμε για τα προσβληματικά παιδιά. Έσπαζε και μουσχάρια η γουρική και μας έφερε και φτιάναμε και σισί του κρέας. Πού να τα βρεις αυτά. Αλλά δυστυχώς είναι ένα κομμάτι αυτό που ήταν στην κατοχή. Αυτός δεν κοιτούσε μόνο, κοιτούσε όποιος υπέφερε να τον βοηθήσει. Καθόταν σε ένα σπίτι εδώ πάνω από τον Άγιο Δημήτριο και μάθανε ότι θα έρθουν οι Γερμανοί το βράδυ να τον συλλάβουν. Με μεταξύ απεγορεύονταν η κυκλοφορία στην Κοζάνη από μια ώρα και έπειτα και έπρεπε να τον ειδοποιήσει ένας.
Ο Μπόζος αυτός, ο οποίος έκανε και ενέσεις, αν θυμάμαι, ένας αϊθαλής γέρος ωραίος, λοιπόν, πήρε κάτι ενέσεις και νύχτα, ενώ ήταν απειγορευμένη η κυκλοφορία, έφυγε από ένα πάνω το δουλειό στο σπίτι. Και με το πρόσχημα, αν λοιπόν τον πιάσουν οι Γερμανοί, να πει ότι πάμε να κάνουν μια έννοιση αυτό, και τη συνέστηκε. Και πάει, πράγματι, πάει τον Αυγουστίνο, τον λέει, πάτερα, πατέρα, φύγει, του λέει, γιατί απόψε αυτό είναι η Γερμανία. Και έφυγε και έτσι γλίτωσε αυτή την σύλληψη. Και πολλές άλλες περιπτώσεις, τις οποίες εγώ δεν τις θυμάμαι. Αλλά αυτή τη θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν αγαπητός σε όλη την Κοζάνη ο Αυγουστίνος, να μην σου πω και στα περίχωρα κλπ. Αλλά εδώ μόνο ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι τα συμφέροντά τους τα έφυγε ο Αυγουστίνος. Αυτοί δεν τον συμπατούσαν μόνο. Και δεν την εκτώνει. Και εκείνη την εποχή ήταν οι Μαυαγωρίτες και άλλοι δοσύλλογοι και δεν άφησα ούτε ένα κηρύγμα. Ούτε ένα κηρύγμα από τότε που ήρθε μέχρι την ώρα που έφυγε. Παρακολουθούσες όλα. Όλα. Δεν άφησα κανένα. Παράδειγμα το δεν είναι ο ίδιος πρώτα. Ό,τι έκανε το παράδειγμα ήταν πρώτα δικό του. Γι' αυτό δεν μπορούσε να το βρουν κανένα ψεγάδι να τον βρουν τον Αυγουστίνο. Τις κατηγορίες που είχε ο Αυγουστίνος, οποιοςδήποτε άλλος ήταν, θα είχε ξυλωθεί από την πρώτη μέρα. Αλλά δεν μπορούσα να βρω. Η Κοζάνη δυστυχώς δεν τον τίμησε μέχρι στιγμής. Όταν γεμίζεις την πόλη της Κοζάνης με ονόματα στα σοβούς ηθοποιών, τραγουδιστών κλπ. Και ένας Αυγουστίνος ο οποίος έσωσε κυριολεκτικά την Κοζάνη από πείνα κλπ. Να μην έχεις τουλάχιστον μια οδός, να μην σου πω ότι κανονικά έπρεπε για έναν Ανδριάντα. Αυτά είναι δυνατόν να ακούσουμε από χιλιάδες πνευματικά του παιδιά. Κρατάω στα χέρια μου, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τον τύπο της Κυριακής, Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2006. Αναφέρεται στον Αυγουστίνο Καντιώτη, ο παπάς με τις άδειες τσέπες, πνευματικός άνθρωπος, απλός και ανιδιοτελής, ο πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης, γιορτάζει σήμερα τα 100 γενέθλιά του, την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου και παρακάτω. Αγωνιστής υπέρ αδικημένων, έχει μια φωτογραφία, είναι από την Κοζάνη αυτή η φωτογραφία, από την περίοδο της κατοχής. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δούμε καλά. Εκεί. Και με υπότιτλο «Στο φαγητό και την πείνα είναι όλοι ίδιοι». Ήταν η αρχή του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, όταν στην κατοχή οργάνωσε συσίτια στην Κοζάνη, όπου υπηρετούσε ως ιεροκήρυκας. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, σε λίγο την συζήτησή μας για το τόσο και το πνευματικό όσο και για το κοσμικό έργο του Αυγουστίνου Καντιώτη. Φίλοι, σε λίγο. Ο πατήρ Αυγουστίνος, όπως βλέπουμε με πολύ προσοχή, παρακολουθεί μαζί μας την εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει 100 χρόνια από τη γέννηση μιας μεγάλης μορφής της ελλαδικής εκκλησίας. Και λέω μεγάλης μορφής γιατί όσο και αν διαφωνεί κάποιος με τις ιδέες και την πρακτική του Αυγουστίνου Καντιώτη, σίγουρα θα συμφωνήσει ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ιεράρχης, στάθηκε και στέκεται ακλόνητος στις ιδέες του, υπερασπίστηκε και θα ήθελα να ήμουν σκόνη στο ράσο του πατρός Αυγουστίνου και αυτό που έκαναν ένα τίποτα. Και αυτό νομίζω το λένε όλα τα παιδιά. Όχι μόνο εσείς. Να πούμε ότι η κυρία Καπλάρογλου μας παραχώρησε και το οπτικοακουστικό υλικό που θα παρακολουθήσουμε σήμερα από την εκπομπή μας. Επίσης, να πούμε ότι στα χέρια μας κρατούμε και το καινούριο βιβλίο της κυρίας Καπλάρογλου που έχει τίτλο «Μια ζωντανή ιστορία, ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη», το βλέπετε κι εσείς. Είναι το τελευταίο βιβλίο για τον πατέρα Αυγουστίνο. Αυτό περιέχονται δραματικές στιγμές του Αυγουστίνου Καντιώτη όταν ήταν ιεροκήρυκα στην Κοζάνη. Ντοκουμέντα από τις διώξεις που ο ίδιος υπέστη από την τότε ιεραρχία της Εκκλησίας όσο και από τις κρατικές αρχές, αλλά και επίσης περιέχει το βιβλίο αυτό πολλά από μαγνητοφωνημένα κηρύγματα του πατρός Αυγουστίνου. Η εκπομπή συνεχίζεται στο δεύτερο DVD αφιέρωμα στον γέροντα αγωνιστή ιεράρχη πατέρα Αυγουστίνου Καντιώτη για τα 100 χρονά του.